πρωτοπόροι εξερευνητέ. Μεγάλε περιπλανήσει που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα Τα ταξίδια του Ιμπν Μπατούτα. Το 1325 φτάνει στο Κάιρο με και Τρίπολης. Εκεί αποφασίζει να ρηχτεί στην περιπέτεια των ταξιδιών. Αφού έφτασε στην Άνω Αίγυπτο και την Ερυθρά Θάλασσα, επιστρέφει στη συνέχεια στη Συρία, όπου και ενώθηκε με ένα καραβάνι προσκυνητών, το οποίο όδευε προς τη Μέκα για το ετήσιο προσκύνημα. Το 1326 και αφού έχει ολοκληρώσει το ιερό του καθήκον, διασχίζει, πάντα ακολουθώντας κάποιο καραβάνι, την Αραβική έρημο και φθάνει στο νότιο Ιράκ. Στη συνέχεια, επισκέπτεται την Περσία, το Αζερμπαϊτζάν και καταλήγει στη Βαγδάτη. Εκεί ουσιαστικά ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των ταξιδιών του. Στη Βαγδάτη, ο Μπατούτα γνώρισε τον τελευταίο μεγάλο χάνο των Μογγόλων, τον Αμπού Σαΐντ. Το 1327 επιστρέφει στη Μέκα και στη Μεδίνα ξεκινά για τις ανατολικές ακτές της Αφρικής και τον Περσικό κόλπο. Στην Τζέντα επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και αφού περιέπλευσε και την ανατολική και τη δυτική ακτή της Ερυθράς θάλασσας, έφτασε στην Ιεμένη, την οποία και διέσχισε πεζός μέχρι το Άντεν. Από εκεί, με πλοίο περιέπλευσε τις ανατολικές ακτές της Αφρικής, φτάνοντας μέχρι την Κιλούα, τη σημερινή Τανζανία. Επιστρέφει στην Αραβική Χερσόνησο, στην περιοχή του Ομάν, περνάει τα στενά του ορμούς, περνάει στη νότια Περσία, διασχίζει πάλι τον Περσικό κόλπο, επιστρέφοντας στη Μέκα το 1332. Στη Μέκα άρχισε να προετοιμάζει μεθοδικά τη νέα του εξόρμηση, αυτή τη φορά ακόμα πιο μακριά, στις στέπες της Ρωσίας και στην Ινδία, στην αυλή του γενναιόδωρου Σουλτάνου του Δελχή, Μουχάματ Ιμπν Τογλούκ. 1325 έως 1351. Ξεκίνησε και πάλι, μάλλον το 1333, με κατεύθυνση προς τη Μικρά Ασία. Διέσχισε τη Μικρά Ασία και έφτασε μέχρι τις ακτές του Εύξινου Πόντου. Εκεί επιβιβάστηκε σε καράβι, φτάνοντας στην Κρυμαία και κατέληξε στο Σαράι, πρωτεύουσα του Εσμπέγγ Μουχάμαντ, μεγάλου χάνου της χρυσή Ορδής, Αλτέν Ορντού. Επισκέφθηκε τις σημαντικές πόλεις Μπουχάρα, Τσαμαρκάνδι και Μπάλχ και ακολουθώντα οπωσδήποτε περίπλοκες διαδρομές το Χορασάν και το Αφγανιστάν, και αφού διέβη τον Ινδικό Κάφκασο (Ινδοκούς), φτάνει στον Ινδόποταμό. Στην Ινδία παρέμεινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αυλή του Σουλτάνου Μουχάμαντ Ιμπν Τογλουκ. Κέρδισε την έβνοια του Σουλτάνου Μουχάμαντ Ιμπν Τογλουκ και το 1342 διορίστηκε απεσταλμένο του στον Αυτοκράτορα τη Κίνα. Μετά από περιπετειώδες ταξίδι, αποβιβάστηκε στο κινέζικο λιμάνι του Ζαφτούν και ταξίδεψε μέσα από ποταμούς στο Πεκίνο. Μετά, ακολουθώντας σχεδόν τον ίδιο δρόμο, γύρισε πίσω. Το ταξίδι στην Κίνα, αλλά και το ταξίδι της επιστροφής μέσω Σουμάτρας, Μαλαμπάρ και Περσικού Κόλπου στη Βαγδάτη και στη Συρία, δίνονται με ιδιαίτερα συντομογραφικό τρόπο στοιχείο που προβλημάτισε ιδιαίτερα του ερευνητέ ω προ την αξιοπιστία τη αφήγηση. Όταν έφτασε στη Συρία το 1348, υπήρξε αυτόπτη μάρτυρα των καταστροφών του Μαύρου Θανάτου. Αφού επισκέφθηκε πολλέ πόλεις τη Παλαιστίνη, φτάνει στη Μέκα για ένα νέο προσκύνημα. Εκεί αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επιβιβάστηκε σε πλοίο στην Αλεξάνδρεια με προορισμό την Τινησία. Στη συνέχεια, τον βρίσκουμε να επισκέπτεται τη Σαρδινία, το Αλγέρι και τέλο, το Νοέμβριο του 1349, φτάνει στην πρωτεύουσα του Σουλτάνου των Μαρινιδών, Αμπουϊνάν Φεζ. Είχαν μείνει όμω δύο μουσουλμανικέ χώρε που δεν είχε ακόμα επισκεφθεί. Έτσι, το 1350 επισκέφθηκε το βασίλειο της Γρανάδας, το τελευταίο απομινάρι της Μαυριτανικής Ισπανίας. Το 1352 ξεκίνησε μετά από προτροπή του ίδιου του Σουλτάνου για το τελευταίο του ταξίδι στο δυτικό Σουδάν. Αφού διέσχισε τη Σαχάρα και το Σουδάν, πέρασε ένα χρόνο στην αυτοκρατορία του Μαλή, γνωστή και ως δυτικό Σουδάν, η οποία βρισκόταν υπό την εξουσία του Μανσά Σουλαϊμάν. Προς το τέλος του 1353, ο Ιμπν Μπατούτα επέστρεψε οριστικά πλέον στο Μαρόκο. πρωτοπόροι εξερευνητέ. Μεγάλε περιπλανήσει που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.